3 χρόνια κράτησε η συνεργασία του Μακρυγιάννη με τον ζωγράφο, από το 1836 έως το 1839. Επισκέφθηκαν τα διάφορα πεδία των μαχών που είχε λάβει μέρος ο Μακρυγιάννης και ενώ ο στρατηγός του εξιστορούσε «έτσι είναι εκείνη η θέση, έτσι εκείνη», ο ζωγράφος φιλοτεχνούσε τον πίνακα. Το αποτέλεσμα αυτής αρμονικής συνεργασίας γέννησε 24 κάδρα σε ξύλο, ζωγραφισμένα με τη βυζαντινή τεχνική. Μιλάμε για μία εποχή που η Ελλάδα βρισκόταν σε μία από τις πολλές κρίσεις που έχει ιστορικά διέλθει. Μόλις είχε βγει από την τουρκική κατοχή, προσπαθούσε να εδραιωθεί ως ανεξάρτητο κράτος, γεμάτο πληγές και πάμφτωχο, με το μέλλον της να είναι απόλυτα εξαρτημένο από τη συμβολή των μεγάλων δυνάμεων. Ο Μακρυγιάννης με το έργο του, τη σειρά των εικονογραφιών, συνέβαλε στο να δειχθεί το μέγεθος του αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση. Η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα σχολιάζει: «Αν ο Ρουμελιώτης αγωνιστής δεν αρκείται στα απομνημονεύματα αλλά καταφεύγει και στην εικόνα, είναι γιατί τον καίει ακόμα ο καημός της αγραμματοσύνης. Η εικόνα έμελε να συμπληρώσει τη γραφή, προνόμιο αριστοκρατικό, αφού οι περισσότεροι Έλληνες έβγαιναν από το λίθαργο της δουλείας αναλφάβητοι. Οι ζωγραφιές τους είναι συνάμα ιστορικό τεκμήριο και αυθεντικό μνημείο της λαϊκής τέχνης». Η Χριστίνα Κουλούρη, σε μια πρόσφατη ομιλία της για την εικονογραφία του αγώνα, αναφέρει ότι οι άνθρωποι αποκτούν αντίληψη για το παρελθόν πολύ περισσότερο μέσα από εικόνες παρά μέσα από κείμενα. Οι εικόνες συνδιαμορφώνουν τους τρόπους πρόσληψης της ιστορικότητας, συμβάλλουν στην κατασκευή της αίσθησης του παρελθόντος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 αιώνων, οι ιστορικοί στρέφονται όλο και περισσότερο στις εικόνες προκειμένου να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το παρελθόν. Στην περίπτωση του Μακρυγιάννη έχουμε λοιπόν ένα βλέμμα αυτόπτη μάρτυρα σε αρκετές εικονογραφίες πάνω στον αγώνα των Ελλήνων. Ο Δημήτρης Μηταράς προσεγγίζει το έργο οικαστικά. Ο Παναγιώτης Ζωγράφος έχει τελικά λυρική ιδιοσυγκρασία. Οι θηριώδεις περιγραφές των μαχών και η στρατηγική των κινήσεων του Μακρυγιάννη τον αφήνουν αδιάφορο σε τελευταία ανάλυση. Μία διαρκής χρωματική άνοιξη λούζει τα τοπία του. Οι στρατιές κάτω από την Ακρόπολη είναι ένα θαυμάσιο περιδέρεο και οι φουστανελοφόροι είναι σαν μικρές μαργαρίτες στο λιβάδι. Η ποιητική αυτή φύση βλέπει πίσω από αυτό το χαλασμό τη χαρά της ζωής. Είναι πολύ πιο κοντά στη λαϊκή ποιήση, όπως εκφράζεται από το στόμα του ετοιμοθάνατου Αθανάσιου Διάκου στο πασίγνωστο τετράστιχο. Η απομυθοποίηση του θανάτου και της βίας είναι καθαρά ελληνικό χαρακτηριστικό, το οποίο θα συναντήσουμε στις καλύτερες στιγμές της ελληνικής τέχνης. Και ο Τσαρούχη συμφωνεί, καθώς επισημαίνει ότι η ζωγραφική του ζωγράφου πιάνει επαυτοφόρο την ελληνική ψυχή, όπως εμφανίζεται σε έναν υπέροχο εκπρόσωπό της, το Μακρυγιάννη. Ο Γιώργος Εφέρης βλέπει τους πίνακες σαν στρατιωτικά ντοκουμέντα, αλλά επισημαίνει ότι είναι συνάμα μια χαρά των ματιών. Ποια ήταν όμως τα κίνητρα του στρατηγού? Τι μας λέει για τη μέθοδό του? Αρχικά ο Μακρυγιάννης, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος στα απομνημονεύματά του, είχε ζητήσει από ένα Φράγκο ζωγράφο να του εικονογραφήσει διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις από την Ελληνική Επανάσταση. Επειδή όμως δεν άρεσαν στο Μακρυγιάννη και δεν γνώριζε τη γλώσσα του, τον έδιωξε, αντικαθιστώντας τον από τον Παναγιώτη ζωγράφο. Η συνεργασία μαζί του ξεκίνησε από το 1936 και διαρκεί ως το 1939.
Συνολικά δημιουργήθηκαν 25 πίνακες με θέματα από τους απελευθερωτικούς αγώνες. Οι εικόνες υπαγορεύονται, φορτισμένες με τις κρίσεις και τις αξιολογήσεις του Μακρυγιάννη. Στις αρχές του 39, σε ένα συμπόσιο, παρουσιάζει τις εικόνες στους πρέσβεις της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, καθώς και σε φιλέλληνες στρατιωτικούς και πολιτικούς. Προσέφερε τις επόμενες μέρες μία σειρά αντιγράφων στον Όθωνα και τους παραπάνω πρέσβεις, με σκοπό να τις στείλουν στους ηγεμόνες τους. Οι σειρές που δόθηκαν στο Γάλλο και το Ρώσο πρέσβη δεν έχουν βρεθεί, ενώ εκείνη του Όθωνα είναι αυτή που πιθανώς βρήκε ο Ιωάννης Γενάδιος στη Βενετία και σήμερα βρίσκεται στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Τέλος, μία πλήρη σειρά βρίσκεται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Κάστρο του Γουίνσορ και ήταν αυτή που δόθηκε στον Άγγλο πρέσβη. Η αποστολή των εικόνων σήμαινε την έκφραση ευγνωμοσύνης προς τις ξένες δυνάμεις για τη συμβολή τους, αλλά και την επισήμανση με τον πιο παραστατικό τρόπο πως ο ελληνικός λαός με το αίμα του κέρδισε την ελευθερία του και είχε δικαιώματα σε αυτή. Για τον Άγγλο πρέσβη, οι πίνακες αυτοί χαρακτηρίζονται από απλοϊκότητα, ενώ για τον Γάλλο συνάδελφό του ήταν κάτι περισσότερο από κακή, ήταν ολοσδιόλου γελίοι. Μάλιστα, το Γαλλικό Υπουργείο των Εξωτερικών ζήτησε από το Γάλλο πρέσβη στην Ελλάδα να απορρίψει την προσφορά. Είναι όμως άγνωστο αν επιστράφηκαν στο Μακρυγιάννη ή παρέμειναν στην πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα. Αρχίζει να επισκέπτεται με το ζωγράφο τους τόπους των αγώνων και να του εξηγεί την τοπογραφία των μαχών. Τοποθετεί τον εαυτό του εκτός δράσης, καθώς σε αρκετές μάχες από αυτές συμμετέχει και ο ίδιος και σαν θεατής πια αρχίζει να υποδεικνύει τοπογραφικές αναλογίες, τη διάταξη των αντιπάλων, την κίνηση των στρατευμάτων, τη διεξαγωγή της μάχης και το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, όπως βλέπουμε στον τέταρτο πίνακα της σειράς που απεικονίζει τη μάχη της Σαλαμάνας που έγινε τον Απρίλιο του 21 με νικηφόρα έκβαση για τους Τούρκους και ήττα των Ελλήνων, σε ένα πρώτο επίπεδο βλέπουμε την υπεράσπιση της γέφυρας Σαλαμάνας, την οποία είχε αναλάβει ο Διάκος με λίγους αγωνιστές. Σε δεύτερο επίπεδο τον πληγωμένο Διάκο να τον έχουν συλλάβει οι Τούρκοι και σε τρίτο επίπεδο να τον έχουν μεταφέρει στη Λαμία όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Στα έργα που αναφέρονται σε πολεμικά γεγονότα και συλλογικές δράσεις, δεν τίθεται στο κέντρο βασικός ήρωας, ο πρωταγωνιστής των πολεμικών σκηνών. Εξάλλου για τον Μακρυγιάννη, η Επανάσταση δεν είναι έργο ατομικό, αλλά προϊόν του εμείς. Έτσι, συνήθως δεν αναγνωρίζουμε κάποιον προσωπικά, αλλά από τον τρόπο που έχει ζωγραφιστεί σαν ένα σύνολο, κάνοντας τις μορφές συμβολικές. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, όπως βλέπουμε στον τέταρτο πίνακα της σειράς, που είναι ζωγραφισμένες εξατομικευμένες μορφές και το υπόμνημα μας πληροφορεί πλήρως για το ποιος απεικονίζεται. Οπότε εδώ γνωρίζουμε πως στο 6 απεικονίζεται ο Διάκος, στο 7 ο Δεσπότης, στο 8 ο αδερφός του Διάκου, στο 9 ο Μπακογιάννης και στο 10 ο Καλύβας, ήρωες που έχασαν τη ζωή τους στη συγκεκριμένη μάχη και με αυτόν τον τρόπο τους αποδίδει φόρο τιμής. Η ζωγραφική εδώ λειτουργεί ως μέσο για τη χαρτογραφική ερμηνεία του χώρου. Ο Παναγιώτης ζωγράφος δεν έχει καμία πρόθεση να μας δώσει την εντύπωση ότι ο χώρος της ζωγραφικής είναι προέκταση του φυσικού χώρου, κάτι που θα εντοπίσουμε στην αντίστοιχη δυτικότροπη ζωγραφική της εποχής. Αντιθέτως, όπως βλέπουμε, στους χάρτες του Παναγιώτη θέλει να δημιουργήσει εικόνες που συγχωνεύουν όλα τα γεγονότα του αγώνα σε ένα ενιαίο σύνολο. Ο χαρτογραφικός συμβολισμός που πηγάζει από τη λαϊκή ζωγραφική οδηγεί στη δημιουργία συναισθηματικά φορτισμένων εικόνων,
στις οποίες η πληροφορία είναι χρονικά και χωρικά τοποθετημένη. Τα δραματικά γεγονότα, οι χαρακτήρες και τα στιγμιότυπα του αγώνα ενσωματωμένα στο γεωγραφικό τους χώρο δημιουργούν μία σύνθεση χαρτογραφικού χαρακτήρα, όπως αυτή έχει προκύψει από την επιτόπια παρατήρηση του στρατηγού. Επιπλέον, ο ζωγράφος συνοδεύει τις εικόνες με επεξηγηματικά σχόλια που παίζουν το ρόλο του υπομνήματος. Έτσι καλύπτεται πλήρως η πρόθεση του Μακρυγιάννη, δηλαδή να δημιουργήσει ένα είδος πολεμικών χαρτών που θα διαβάζονται ως μια πολεμική έκθεση από το θεατή. Τα σχόλια αυτά τοποθετούνται στο κάτω μέρος των εικόνων και εξηγούν διεξοδικά τα αριθμημένα ζωγραφισμένα σύμβολα του πάνω μέρους των εικόνων, καθώς από μόνοι τους οι χάρτες δεν είναι εύκολο να διαβαστούν. Αν θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε τους πίνακες, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας 21 πίνακες με πολεμικά γεγονότα, 2 συμβολικούς πίνακες και ένα κατάλογο Ελλήνων και Φιλελλήνων. Από τις 21 εικονογραφίες που αναφέρονται σε πολεμικά γεγονότα, εντύπωση κάνει το γεγονός πως 12 από αυτές τοποθετούνται στη στερεά Ελλάδα. Όμως αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς ο στρατηγός δίνει περισσότερη έμφαση στα γεγονότα που έζησε από κοντά, γιατί έχει περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες στη διάθεσή του. Όσον αφορά στο γεωγραφικό χώρο, εμφανίζεται σε πρώτο επίπεδο μέσω της τοπιογραφίας. Θα δούμε κάμπους, βουνά, ποταμούς, δρόμους, τοπόσημα, τα οποία φαίνονται εξ αποστάσεως, ενώ σε δεύτερο επίπεδο, χαρτογραφικά, αξιοποιεί οριοθετήσεις οι οποίες σχηματίζουν γνωστά σχήματα, παραδείγματος χάρη ακτογραμμές χερσαίου και νησιωτικού εδάφους, όπως βλέπουμε στον τρίτο πίνακα της σειράς, Ναυμαχία Γενικέ των Ελλήνων. Τους συμβολισμούς θα μπορούσαμε να τους κατατάξουμε σε 2 διαφορετικά επίπεδα. Στους συμβολισμούς του τοπίου που αποτυπώνει, που αυτοί είναι είτε επιφανειακοί, είτε σημειακοί, είτε γραμμικοί. Και στους συμβολισμούς εξιστόρησης μαχών και γενικότερα ιστορικών γεγονότων. Εκεί θα δούμε ότι κυριαρχεί ένας ιδιαίτερο σημειακός συμβολισμός. Ως γενική παρατήρηση στο έργο του θα μπορούσαν να αναφερθούν 2 ας πούμε ιδιώματα, το χρονικό και το χωρικό, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις συμβαδίζουν στα έργα του. Σε ό,τι αφορά στο χρονικό ιδίωμα, ο ζωγράφος συνδυάζει ιστορικές μαρτυρίες που δεν συμπίπτουν χρονικά. Σε ό,τι αφορά το χαρτογραφικό ιδίωμα, ο ζωγράφος δεν δίνει και τόσο μεγάλη αξία στη χαρτογραφική κλίμακα. Αγνοεί τις πραγματικές αποστάσεις μεταξύ πολιτιών, νησιών και τόπων μαχών. Ένα παράδειγμα που βλέπουμε εδώ, στους παρακάτω κανόνες, μπορεί κάποιος να δει στον 23ο πίνακα της σειράς που απεικονίζει τη μάχη της Κρήτης και της Σάμο. Στον πίνακα αυτό, οι ναυμαχίες και οι μάχες μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Τα δύο νησιά όμως φαίνονται σαν να γυτνιάζουν. Ο ζωγράφος έχει πράγματι ταλέντο στην κατασκευή θεματικών συμβολισμών, γιατί τα σύμβολα που ζωγραφίζει δηλώνουν χωρίς να περιγράφουν αυτό που θέλουν να πούν, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα κατανοητά στον αναγνώστη. Βλέπουμε στο απόσπασμα από το δεύτερο συμβολικό πίνακα της συλλογής με τίτλο «Πτώσης Κωνσταντινουπόλεως» το συμβολισμό των Ελλήνων που μετατρέπονται σε ορεσίβιους κλέφτες φορώντας κοντή φουστανέλα. Αλλά και σε άλλους πίνακες, όπως για παράδειγμα στο απόσπασμα από τον 8ο πίνακα της συλλογής, τον τρόπο που συμβολίζει τα μέλη του ιερατείου.
Η ιδιαίτερη συμβολοσειρά του ζωγράφου αποτελεί επίσης η κατηγοριοποίηση των αξιωμάτων των αγωνιστών που ορίζεται από τη θέση που έχει μια ανθρώπινη φιγούρα, τη στάση του σώματός της και τον τρόπο που κρατά τα όπλα, σπάθα και καριοφύλλη. Ας παρατηρήσουμε σε αυτό το απόσπασμα από τον έκτο πίνακα της συλλογής μια μοναχική μορφή που στέκεται με τοπικά, με ανοιχτά τα σκέλη, κρατώντας με το ένα χέρι το καριοφύλλη και με το άλλο το σπαθί, που σημαίνει τον οπλαρχηγό που ελέγχει μία θέση. Ας παρατηρήσουμε στο απόσπασμα από τον 15ο πίνακα της συλλογής ότι η ιδιαίτερη αντιμετώπιση δίνεται στο συμβολισμό των φαλάγκων του τακτικού στρατού, όπου αξιοποιούνται κανονικά γεωμετρικά σχήματα, ώστε οι φάλαγγες να εφαρμόζουν σε αυτά. Εδώ, αν μεγενθύνουμε, θα δούμε ότι σχεδιάζεται αναλυτικά μόνο η πρώτη σειρά των στρατιωτών και επαναλαμβάνονται αφαιρετικά οι επόμενες, δίνοντας την αίσθηση του πλήθους. Στον πίνακα της μάχης του Πειραιά, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο ζωγράφος απεικονίζει τους στρατιωτικούς καταβλισμούς Ελλήνων και Τούρκων, διακρίνοντας με διαφορετικό χρωματισμό τις σκηνές τους, όπως και τις οχυρωματικές τους θέσεις τα ταμπούρια. Στα δύο κοντινά από τον ίδιο πίνακα, βλέπουμε με μπλε χρώμα τη σκηνή του Καραϊσκάκη και με μπλε και κόκκινο χρώμα στις σημαίες τα ταμπούρια Ελλήνων και Τούρκων. Στις περιπτώσεις ναυμαχιών σχεδιάζει διαφόρων ειδών πλεούμενα, των οποίων η εθνικότητα διακρίνεται αφενός από το χρώμα της σημαίας και αφετέρου από το μέγεθος. Συνήθως τα τουρκικά πλοία είναι μεγαλύτερα των ελληνικών. Στο απόσπασμα από τον ίδιο πίνακα βλέπουμε τα ελληνικά πλοία από τα νησιά Ίδρα και Σπέτσες να εκστρατεύουν κατά του Οθωμανικού στόλου. Στη διπλανή εικόνα βλέπετε τη διαφορά σε μέγεθος του ελληνικού από το τουρκικό πλοίο. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τους συμβολικούς πίνακες του Παναγιώτη Ζωγράφου. Από τις γενικευμένες ανθρώπινες μορφές που κυριαρχούσαν στις εικόνες που είδαμε πριν, εδώ ο καλλιτέχνης περνά στις εξατομικευμένες μορφές. Στον πρώτο λοιπόν πίνακα που αναφέρεται στη θεία απόφαση για την απελευθέρωση της Ελλάδας, εικονογραφούνται με τα πραγματικά τους πρόσωπα οι τότε βασιλείς της Ελλάδος Όθων και Αμαλία στα δεξιά και οι βασιλείς των προστάτηδων δυνάμεων στα αριστερά. Στο δεύτερο κατά σειρά αλληγορικό πίνακα της συλλογής που απεικονίζει την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ο Μακρυγιάννης θέτει τον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας να ξεκινά από την ίδια εκείνη η μέρα. Έτσι στο δεξιό τμήμα του πίνακα ο ζωγράφος απεικονίζει τον Σουλτάνο με τους υπασπιστές του, ενώ στον αριστερό ο Μακρυγιάννης αποδίδει φόρο τιμή στο Ρήγα Φεραίο, τον οποίο ο ζωγράφος απεικονίζει να σπέρνει και φαίνεται από την κίνηση του χεριού του το σπόρο της ελευθερίας. Στα κοντινά αποσπάσματα βλέπουμε την Ελλάδα παραπονεμένη να δείχνει το Σουλτάνο, ενώ θέλω να παρατηρήσετε τι υπάρχει στα πόδια της.